Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τους εργαζόμενους στις λέσχες να διεκδικούν τα αυτονόητα. Όχι. Δυστυχώς δεν είναι. Και φαίνεται για άλλη μια φορά ότι αυτό το πράγμα, η γάγκρενα, το να υπάρχουν εργολάβοι που να λειτουργούν με επιχειρηματικά κριτήρια μέσα σε φορείς όπως είναι τα πανεπιστήμια, είναι αιώνιο πρόβλημα. Έτσι προσπαθούν να το διαμορφώσουν. Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο εκφράζεται τόσο στους φοιτητές για το πώς δηλαδή θα διασφαλίζεται σταθερά και ομαλά η σύντησή τους, πόσο μάλλον για τους ίδιους τους εργαζόμενους, οι οποίοι, να τονίσουμε εδώ πέρα, δεν είναι εργαζόμενοι χωρίς εμπειρία, είναι εργαζόμενοι όλοι πάνω από 10 χρόνια δουλειάς, με εξειδίκευση, με πείρα στο πώς να συντήσουν τους φοιτητές και να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Τώρα, τι πρόβλημα έχει προκύψει, τι ακριβώς θέλουν οι εργαζόμενοι? Οι εργαζόμενοι ζητάνε αυτό που ζητάγανε πάντοτε και θα συνεχίσουν να το ζητάνε χωρίς υποχώρηση. Τι θέση εργασία τους δηλαδή? Μύρη και σταθερή εργασία για όλους, με ολοκληρωμένα δικαιώματα και όχι μισή δουλειά, μισή ζωή, αυτό που εφαρμόζεται δηλαδή τώρα στην πράξη, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με συμβάσεις οι οποίες δεν ξέρουν πότε θα αρχίσουν και πότε θα λήξουν, το πόσες ώρες θα δουλεύουν και πολλά ακόμη. Και βεβαίως όλα αυτά να ανεβοκατεβάνουν, να γίνονται απλά ένα δεν ξέρω εγώ τι στοιχείο για το και κριτήριο για το αν θα βγάλει κέρδη ο χύψη ο μέγα εργολάβος ή όχι. Είναι εδώ και χρόνια τραβάει αυτό που λέμε, χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου ανέλαβε την ευθύνη και παραχώρησε το έργο της σύντησης των φοιτητών σε εργολάβο. Από τότε δεν σταμάτησε και αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι. Δηλαδή... Και από τότε, αν θυμάμαι καλά, χτυπούσε καμπανάκι το συνδικάτο. Από τότε και οι φοιτητές κρούαν τον κόδωνο του κινδύνου. Τι θα σημάνει αυτό? Αυτό που βλέπουμε σήμερα δηλαδή. Κύριε Γραβαλέ, να λάβουμε υπόψη μας το εξής. Ήρθαν τα Χριστούγεννα. Λήξαν οι συμβάσεις. Λοιπόν, οι συμβάσεις λήξανε και οι εργαζόμενοι είναι με το τηλέφωνο στο χέρι, περιμένοντας πότε θα τους καλέσει η εργοδοσία για το αν θα δουλέψει μια έχει και πότε θα δουλέψει και ποιοι θα δουλέψουν. Αυτό το πράγμα διαμορφώνει μια κατάσταση ομοιρίας για τους εργαζόμενους. Δηλαδή, ενώ είναι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία, όπως ανέφερα, εργάζονται χρόνια ολόκληρα στο συγκεκριμένο χώρο, δεν είναι δεδομένο ότι θα εργαστούν και μετέπειτα. Και τώρα ήδη ξεκίνησε αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Οι εργολάβοι που αναλάβανε το έργο ξεκινήσανε τη σύντηση των φοιτητών, όσων φοιτητών είναι τώρα με βάση και τις υπάρχουσες συνθήκες, χωρίς να έχουν επαναπροσλάβει το σύνολο των εργαζομένων. Έχουν προσλάβει μόνο ένα μέρος αυτών και καταλαβαίνετε και με τις διαδικασίες τώρα. Τους δίνει τη δυνατότητα να ξεχωρίζουν και ποιοι είναι αρεστοί και ποιοι όχι, με βάση τα δικά τους πάντοτε κριτήρια και άλλα τέτοια. Και βεβαίως όλα αυτά γίνονται, γιατί δεν πρέπει να βγάλουμε το κάδρο και την ευθύνη αυτών, γίνονται με την κάλυψη της διοίκησης του Πανεπιστημίου, στην οποία να πούμε ότι κάναμε και παράσταση διαμαρτυρίας λίγο πριν. Όπως, τι σας είπε? Ο οποίος ο εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου εκεί πέρα μας ανέφερε ούτε λίγο ούτε πολύ 2-3 συγκεκριμένα πράγματα που όχι ότι εμείς δεν τα είχαμε στο μυαλό μας, αλλά είναι καλό να τα επαναλαμβάνουμε για να αποτυπώνονται και για τους άλλους. Πρώτον, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτός ο φορέας τέλος πάντων που πήρε την απόφαση να δώσει το έργο σε εργολάβους, το κάνει πρώτα και κύρια με πολιτικά κριτήρια. Είναι πολιτική δηλαδή θέση ότι θέλουν να έχουν τις επιχειρηματίες μέσα, θέλουν να εξαρτάται η σύντηση των φοιτητών από τον χύψιο μέγα επιχειρηματία. Δεύτερον, ότι παρόλο που μετράει ο λόγος, άλλωστε αυτοί είναι που πρημοδοτούν το έργο, αυτοί το βγάζουν σε δημοπρασία, πώς να το πω καλύτερα, έτσι, δεν παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα τους ώστε να υπάρχει μια ρήτρα κάπως, ένας τρόπος που να δεσμεύει τον οποιονδήποτε θέλει να πάρει το έργο, να είναι υποχρεωμένος να κρατήσει και τους εργαζόμενους. Το καταλαβαίνετε, αυτό θα πήγαινε κόντρα στη λογική που κυνηγάω το μέγιστο δυνατό κέρδος. Και τρίτον, ούτε λίγο την πολύ, με εξαίρεση κάποια γενικόλογες ατάκες, δεν δεσμευτήκαν στο παραμικρό, στο ότι θα πιέσουν από τη δικιά τους πλευρά, στο βαθμό που τους αναλογεί, ούτως ώστε να επαναπροσληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι. Να μην το κουράζουμε λοιπόν, αν βγάζουμε ένα ουσιαστικό συμπέρασμα όλο αυτό, παραμένει το ίδιο που είπαν εξ αρχής. Ότι ο μόνος εγγυητής για το αν οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δουλειά τους ή όχι, για το αν θα έχουν δικαιώματα ή όχι κτλ., είναι ο οργανωμένος τους αγώνας. Και από αυτή τη σκοπιά μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Σήμερα πραγματοποιήσαμε πάλι γενική συνέλευση με τους εργαζόμενους το πρωί,
στην οποία αποφασίστηκε η κλιμάκωση των κινητοποιήσεών μας. Είναι πολύ θετικό το κλίμα, με εξαίρεση τους ανθρώπους της εργοδοσίας που υπάρχουν πάντοτε που προσπαθούν να διαβρώσουν αυτό το κλίμα. Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας είναι αποφασισμένη να δώσουν τη μάχη μέχρι τέρμα. Οπότε να αξιοποιήσω και το σταθμό σας, την εκπομπή σας, να στείλω αυτό το μήνυμα. Ότι είναι βαθιά ανοιχτωμένοι όσοι νομίζουν ότι οι εργαζόμενοι θα κάνουν πίσω στις πάγιες αυτές τις βασικές ανάγκες τους. Δεν τίθεται θέμα πλέον κάτι αόριστο, τίθεται θέμα κυριολεκτικά επιβίωσης. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε μένουμε προς το παρόν σε αυτά και από ό,τι μας λέτε και καταλαβαίνουμε θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις. Βεβαίως, με βάση και την απόφαση της συνέλευσης. Βεβαίως, θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας και όχι μόνο θα συνεχίσουμε, τονίζω, θα τις κλιμακώσουμε. Ακόμα πιο, να το πω έτσι, αποφασιστικά θα δώσουμε τη μάχη, η οποία μάχη δεν αφορά, τονίζω για άλλη μια φορά, μόνο τη δουλίτσα μας, να το πω έτσι, τη δουλίτσα των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι έχουν σταθερό τους μέλημα την ασφαλή και σταθερή σύντηση των φοιτητών. Άλλωστε είναι και σε θετική κατεύθυνση το ότι ήδη το σωματείο εδώ των εργαζομένων μαζί με το κρατικό συνδικάτο μας έχουμε ήδη πάρει απόφαση να συμμετέχουμε και στο συλλαλητήριο της Πέμπτης με αφορμή το νέο νομοσχέδιο έκτρωμα που φέρνει η κυβέρνηση και αφορά τα πανεπιστήμια, που αυτό από μόνο του επιβεβαιώνει στην πράξη ότι οι εργαζόμενοι δεν κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους, να το πω έτσι. Έχουν συνέστηση το ότι μεθοδεύεται, στηρίζουν τις πρωτοβουλίες των φοιτητών, οι οποίοι και αυτοί προς τιμή τους δείχνουν την αλληλεγγύη τους προς τον αγώνα των εργαζομένων μέσα από τους συλλόγους τους κτλ. Άρα, συναντιόμαστε όλοι στο κοινό μέτωπο που έχουν τα κοινά μας προβλήματα, οι κοινές μας ανάγκες ενάντια στον κοινό μας αντίπαλο. Μάλιστα. Γιατί, να σας πω κάτι, είναι τραγικό να με επιτρέψετε και αυτό το σχόλιο σε μέρες που κυριολεκτικά παζαρεύουν για το αν θα πάρουν ένα εργαζόμενο πίσω ή όχι. Έτσι, την ίδια στιγμή να κόβουν κονδύλια ύψους 30 εκατομμύριων ευρώ, αν διάβασα καλά, προκειμένου να βάλουν π.χ. αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Και όχι μόνο, εκτός από το ειδικό σώμα των αστυνομικών στα πανεπιστήμια, σας ενημερώνω και στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα υπάρχει αντίστοιχο σώμα αστυνομικών. Το είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση. Είχε αφήσει τις γνωστές διαρροές που μετά γίνονται πράξη. Ο Υπουργός Μεταφορών το ανακοίνωσε και αυτό. Και ενώ δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς και λεωφορεία να κινούνται οι εργαζόμενοι, υπάρχουν χρήματα για αστυνομία. Με λίγα λόγια, επιβεβαιώνεται στην πράξη κάθε μέρα ότι είναι συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, που συνεχίζει βέβαια ότι αφήσανε προηγούμενες κυβερνήσεις. Mm-hmm. Τι πράγμα, όχι να δώσει λεφτά για να προσλάβει κανένα γιατρό, κανένα νοσοκόμο, κανένα δεν ξέρω τι που έχει ανάγκη ο εργαζόμενος σήμερα, που πλήττεται πέρα από όλα τα άλλα και από την επιδημία, από τον COVID. Έτσι. Έχει όμως λεφτά προκειμένου να επιβάλλει μια αστυνομοκρατία η οποία θα διασφαλίζει τι άλλο. Την ομαλή κερδοφορία των λίγων, όπως είναι η εργολάβη αυτή τη στιγμή μέσα στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία και όπου αλλού. Ναι. Στο χέρι μας είναι λοιπόν σε αυτό να εναντιωθούμε και να το σπάσουμε στην πράξη. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Το κλίμα που υπάρχει εδώ στο χώρο δουλειάς αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, να ξέρετε, είναι γύρω μου και συνάδελφοι που δίνουν τον αγώνα. Είμαστε αποφασισμένοι. Θα δώσουμε τη μάχη που πρέπει. Μάλιστα. Λοιπόν, να διαβάσετε στους συναδέλφους σας και τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς και το βήμα μας είναι πάντα ανοιχτό για τη φωνή των εργατών. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.